στη σχέση της παρούσας κυβέρνησης και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Και δεν είναι μια δυσκολία που προκύπτει από την παρουσία μέσα στη Βουλή και την πίεση που δεχόμαστε από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα μιλάω για την αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Αυτή η πίεση έχει εκμετρήσει τις αντοχές της, καθώς μάλιστα για μήνες πολλούς συμπυκνωνόταν στο αίτημα για άμεσες εκλογές. Άρα προβλέπω πράγματι ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα, όχι, αυτή είναι η εκτίμησή μου, όχι ως προς τις τακτικές και τις αντιπαραθέσεις μέσα στη Βουλή των κομμάτων και τη δυσκολία που θα αισθάνονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την υπερψήφιση κάτω από την πίεση για τα πυρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως από την σχέση, από την επικοινωνία, από την κατανόηση ή την μη κατανόηση που θα υπάρχει στην κοινωνία σχετικά με αντιδράσεις. Βέβαια. Χάθηκε χρόνος με αυτή τη συμφωνία που είχε κόστος και επιβάρυνση στην οικονομία. Κόστος, ναι, αλλά δεν χάθηκε. Γιατί αυτό είναι το βασικό επιχείρημα όλης της αντιπολίτευσης. Με αιτίες, οι αιτίες δεν είναι στην, και το γνωρίζουν και στην αντιπολίτευση. Δεν μπορεί κανείς να αναζητήσει αιτίες στην ελληνική πλευρά. Είναι δύο χοντρά ζητήματα τα οποία πίεσαν ώστε να υπάρξει αυτή η καθυστέρηση. Το ένα είναι ότι ήρθανε στο τραπέζι, κάτω από την επιμονή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μπει οπωσδήποτε στο πρόγραμμα. Αλλιώς, όπως είπε ο κύριος Σόιμπλε, δεν θα υπήρχε πρόγραμμα και θα έπρεπε να ξεκινήσει εξ αρχής η συζήτηση. Ένας από όλους τους εκβιασμούς που έχουμε ακούσει, ας πούμε, προς τη χώρα μας να εκφράζονται. Κάτω από αυτή την επιμονή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, επανέφερε πράγμα υποτίθεται αδιανόητο για συμφωνίες διεθνείς, επανέφερε ζητήματα τα οποία είχαν κλείσει τον Μάιο του 2016 για το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό. Δηλαδή σε δύο μεταρρυθμίσεις τις οποίες είχαν γίνει με συμβιβασμούς και τα λοιπά. Τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το επανέφερε στο τραπέζι. Αυτό δημιούργησε μια πολύ σοβαρή δυσκολία. Ζητούσε από τα ίδια κάθε άποψη. Ζητούσε τα ίδια που ζητούσε το 2000. Δεν είχε μπει στην κουβέντα καθόλου. Δηλαδή ήταν πράγματα τα οποία ζητούσαν προς το τέλος του 2015. Ύστερα αποφασίσαν ότι στην πρώτη αξιολόγηση δεν θα είναι μέσα, δηλαδή δεν συνομολογούσαν την συζήτηση την μέχρι τότε και μείνανε δίπλα. Όπως σας θυμίζω και του Αυγούστου την συμφωνία, το μνημόνιο, δηλαδή το τρίτο μνημόνιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν το έχει. Δηλαδή είναι από δίπλα ως παρατηρητής. Δεν ήταν, ας πούμε, πρωταγωνιστής και συμμέτοχος. Λέω λοιπόν ότι το ένα θέμα ήταν η επαναχώρηση του συνόλου πλέον των θεσμών στο όνομα αυτής της τάσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην ατζέντα. Και το δεύτερο ζήτημα βεβαίως είναι το ότι πέραν των βραχυπρόθεσμων μέτρων για τα οποία από ό,τι φαίνεται υπήρχε μια προετοιμασία και μια ωριμότητα για το χρέος, τα αναγκαία μέσο πρόθεσμα, για να πει κανείς ότι αφήνω μόνο τα μακροπρόθεσμα για συζήτηση μετά τη λήξη του προγράμματος, δεν είχε οριμάσει, ας πούμε, αυτή η συζήτηση. Διότι υπήρχε σκληρή αντιπαράθεση Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και Γερμανία. Εμείς λέγαμε εξ αρχής, και έτσι ήταν, ότι μέρος αυτής της συμφωνίας, από τα καλά, αν θέλετε, τη συμφωνία του Τρίτου Μνημονίου που εξισορροπούσε και εντυπώσεις και καταστάσεις, ήταν ότι για πρώτη φορά επί της ουσίας θα υπάρξουν μέτρα στο διαχρονικά, στο διενεκές, για την απομείωση, του χρέους. Άρα λοιπόν, αφού αυτά τα δύο ζητήματα συνέβησαν, αυτές οι δύο παροξύνσεις γίνανε το Δεκέμβρη-Γενάρη, είναι φανερό ότι θα φτάναμε μέχρι τον Απρίλιο και Μάιο. Τι έγινε τώρα σε σχέση. Για μένα το θέμα του χρέους, σας είπα, φαίνεται από όλες τις πλευρές, δείτε και τις δηλώσεις του κ. Μοσχοβησή σήμερα, ότι υπάρχει μια αισιοδοξία προσέγγισης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με, με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έτσι ώστε να υπάρξει μια περιγραφή σαφής και δεσμευτική για την απομείωση του χρέους σε μεσοπρόθεσμη βάση. Για το θέμα το άλλο, δηλαδή για το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό, για το οποίο
απολογούμαστε προφανώς. Έτσι δεν είναι προς την κοινωνία, διότι επαναλαμβάνω, τον Μάιο είχαμε πει πώς είναι αυτά. Ήταν, θυμάστε, το 1,8 και 1,8 δις. Πετύχαμε το εξής ως αντίβαρο. Και εκεί βέβαια χρειάστηκε μία στήριξη, η οποία είναι αλήθεια ότι δόθηκε από κάποιους από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προς τους Έλληνες διαπραγματευτές εν ώψη των συζητήσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή ενώ το Δούνο του ζήταγε μέτρα είτε έτσι είτε αλλιώς 3,5 ή και 4 δις, πετύχαμε το εξής, να γίνει για πρώτη φορά μία συμφωνία μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι το 19 θα υπάρξουν μέτρα 1% επιβαρυντικά για την κοινωνία και ταυτόχρονα όμως θα υπάρξει κοινωνικό πακέτο 1% υποστήριξης της κοινωνίας, όχι ακριβώς για τους ίδιους ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή το πιθανότατο είναι το 70-80% του κόσμου να έχει μείον και συν εξισορροπητικά, αλλά θα υπάρχει, εγώ υπολογίζω, ένα 20% που θα έχει μόνο συν και θα υπάρχει και ένα 20% που θα έχει μόνο μείον και αυτό θα είναι βαρύ. Και τη δεύτερη χρονιά το 20 θα είναι πάλι 1% στη φορολογία. Δηλαδή η πτώση του αφορολόγητου στα 6.400, αν δεν κάνω λάθος, και 6,5 και ταυτόχρονα οι φορολογικές ρυθμίσεις για την κατώτερη κλίμακα για το 2022 και το 29-26 για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή φορολογικές αυτό ως σύνολο, επαναλαμβάνω, μπορεί να δίνει ένα θρίαμβο των αριθμών ως προς τη μηδενική του απόδοση, πλην όμως έχει τις δικές του κοινωνικές επιπτώσεις. Ταυτόχρονα όμως έχει και μία επίπτωση επί της οικονομίας θετική, με την έννοια ότι τελειώνει, ότι κλείνουν διάφορα πράγματα. Κλείνει ότι συζητάμε για τον Brexit, κλείνει ότι η χώρα... Θεωρείτε ότι τελειώνει η συζήτηση αυτή για τον Brexit? Μα δεν τη θέτει κανείς, ούτε κατά διάνοια, ούτε κατ' υπόνοια. Και αυτό φαίνεται και στους διεθνείς κύκλους κτλ. Κλείνει ότι συζητάμε πλέον σε συνθήκες ύφεσης. Εντάξει, λένε το 2,7 θα γίνει 2,1. Μπορεί να πάει και καλύτερα. Αλλά πάντως ανάπτυξη πλέον μπαίνει θετικό πρόσημο. Πάμε για το QE, είναι θετικό. Δηλαδή την ίδια ώρα που το λέω ευθέως κατά τη γνώμη μου θα υπάρχουν κοινωνικές επιπτώσεις και άρα και σχετικές εύλογες αντιδράσεις, διότι η κοινωνία δεν σου χαρίζεται και καλά κάνει. Την ίδια ώρα όμως αυτό το μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεν έχει τέταρτο μνημόνιο. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε να πάρεις ένα ευρώ μετά το 2018. Αυτό για το οποίο σας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Ναι, δεν προκύπτει από πουθενά, διότι μνημόνιο, ξέρετε, σημαίνει ότι θα δώσεις τόσα δις για να κάνω αυτά τα μέτρα. Εδώ θα ληφθούν μέτρα και θα γίνουν ταυτόχρονα μεταρρυθμίσεις μηδενικού δημοσιονομικού χαρακτήρα που επί της ουσίας θα είναι μια προσαρμογή. Τώρα συνέφεσαι επαγγελματίες όμως που δεν είναι 1.300.000. Επιτρέψτε μου να σας πω πως εδώ πρέπει δύο πράγματα να σημειώσουμε. Οι μεν επιβαρύνσεις, από ό,τι είδα τα στοιχεία και των επιμελητηρίων, στο 80% δεν είναι επιπλέον, δηλαδή δεν υπάρχουν επιπλέον επιβαρύνσεις σε σχέση με το παρελθόν, ενώ και στην φορολογία τους έτσι όπως εξελίχθηκε από τον νόμο Κατρούγκαλο. Θα είναι δε η βασική γραχοκοκαλιά που μπορεί να έχει θετικό πρόσημο στο να αναπτυχθεί στην περίπτωση αυτή για την οποία εργαζόμαστε, που η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα και πάει καλύτερα άμεσα. Δηλαδή με την αύξηση της ζήτησης και με το άνοιγμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης σε κρίσιμους τομείς, μαζί με την επικουρία του ρεύματος του μεγάλου, του τουριστικού, στο επίπεδο των υπηρεσιών κτλ., των θεμάτων της ενέργειας και τα άλλα τα οποία βρίσκονται στα σκαριά, ας πούμε, και προχωράνε, πιστεύω πως θα είναι η κατεξοχήν έτσι, οικονομική ραχοκοκαλιά που θα έχει τους πρώτους θετικούς κραδασμούς από αυτή την άνοδο της ελληνικής οικονομίας.
Με λίγο ένα τέταρτο να πάμε μόνο στο πάνω. Όχι, στα δικά, όχι, να πάμε νομίζω στα θέματα της Βουλής. Ναι, γιατί με την εμπειρία που έχει ζήσει, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και για την κριτική που κάνει σήμερα ξανά στο πλεόνασμα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και ο κ. Λιαγκόβας, ο οποίος λέει δύο τίτλους θα πω. Το πλεόνασμα είναι βάρος στην πραγματική οικονομία. Το μεγάλο πλεόνασμα βάρος στην πραγματική οικονομία. Αυτό που βγήκε φέτος, έτσι, το 3,9% και η υψηλή φορολογία είναι παγίδα λιτότητας. Είναι μια συνολική κριτική δηλαδή. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι σημαντικό ότι υπήρξε αυτό το πλεόνασμα που οφείλεται σε υπερέσοδα, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό έγινε από τις μη παραμετρικές εισπράξεις, δηλαδή και αυτές μάλιστα που δεν δεχόντουσαν οι θεσμοί να συνυπολογιστούν όταν επευλήθησαν τα μέτρα της πρώτης αξιολόγησης. Φάνηκε δηλαδή πως η ελληνική οικονομία, καθώς μεταρρυθμίζεται ως προς την φοροδοτική της ικανότητα και ως προς την εισπραξιμότητα των υποχρεώσεων, μπορεί να αποδώσει πάρα πολλά. Και είναι ένα πολύ καλό δίδαγμα για το ότι μπορούμε με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα και δεν είναι σωστό να μπαίνουμε στην παγίδα των θεσμών, οι οποίοι θυμάστε τι λέγανε από το πρώτο κιόλας μνημόνιο, ότι ό,τι δεν έχω στο κομπιούτερ, που είναι το οριζόντιο, όλα τα άλλα, τι μου λέτε για λαθρεμπόριο, για καπνικά, για λίστες, για χρέη, για εισπράξη ανίσπρακτων, για κόκκινα δάνεια, δεν με ενδιαφέρει. Μαζέψτε τα και κάντε τα ό,τι θέλετε. Ναι. Έτσι λέγανε. Άρα λοιπόν πρέπει να χαιρετήσουμε το ότι δόθηκε αυτή η ένδειξη των υπερεσόδων και για να είμαστε ειλικρινείς είναι το βασικό όπλο στις συζητήσεις που γίνονται τώρα και για το χρέος. Η κριτική μάλιστα που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από τον κύριο Λιαγκόβα, ότι το 3,5% για μερικά χρόνια, ενδεχομένως 3 ή 4 θα είναι αυτά, είναι πάρα πολύ. Εντάξει, και εμείς λέμε πως είναι πάρα πολύ, αλλά θυμηθείτε πως η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να υπογράψει για 4,5% από τον πρώτο χρόνο, δηλαδή από το 2016. Για το άλλο που είπε ο κύριος Λιαγκόβας, ο κύριος καθηγητής, θέλω να πω το εξής. Εγώ είχα αναφερθεί σε ένα δείκτη, διότι ξέρετε είναι αυτό που λένε κιόλας, εξόνυχος το λέω. Αν δείτε αυτή την έκθεση, ενώ φαινόταν ότι πηγαίναμε για μια συμφωνία η οποία θα είχε πολλαπλασιαστικά θετικά και ενδείξεις για την ελληνική οικονομία, υπήρξε μια παγερή διαφορία, αποστασιοποίηση για αυτή την κινητικότητα, με αποτέλεσμα να μιλάει για διατήρηση στο 7,1% το spread, ενώ μέσα σε μια εβδομάδα έχουν πάει στο 5,4 και ανοίγονται συγκεκριμένοι δρόμοι για εμπολιοφόροι για να μπει η χώρα μας στις αγορές. Δηλαδή πιστεύω πως και από πλευράς ακρίβειας, διότι περί αυτού πρόκειται στην αποτύπωση των τάσεων των οικονομικών, διότι γι' αυτό θέλουμε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και θετικά έχει επενεργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και προσφάτως στο να δίνει κάποιες ενδείξεις και εκτιμήσεις και προς τα κόμματα και στις κοινωνικές οργανώσεις να μπορούν να κάνουν τις δικές τους. Δηλαδή, αντί να δώσει σε μια κρίσιμη θετική καμπή για την ελληνική οικονομία κάποιες εκτιμήσεις μεσομακροπρόθεσμες που φαίνεται ήδη ότι ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα, οχυρώθηκε πίσω ας πούμε από μια εντελώς αρνητική οπτική για το τι συμβαίνει. Αυτή ήταν η αντιδικία μας, η αντιπαράθεση. Δημόσια έγινε, θέλω να σας πω, και καλά κάνουμε νομίζω τα πράγματα να τα συζητάμε παρά να υπάρχουν. Πρόεδρε, 1,5 χρόνο περίπου είστε πρόεδρος Βουλής. Βλέπετε, έχετε εμπιστώσει πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πολλές φορές οι υπουργοί στην ώρα του κοινοβουλευτικού ελέγχου απουσιάζουν και φωνάζουν βουλευτές. Ναι, θα σας πω το εξής. Ετοιμάζουμε τις αλλαγές στον κανονισμό. Ήδη μιλάμε περί τους 2-3 μήνες στην Επιτροπή Κανονισμού, όπου με ευρύτατη συμφωνία θα φέρουμε στην Ολομέλεια της Βουλής στις αρχές Ιουνίου για να ψηφιστούν διορθωτικές παρεμβάσεις να υπάρξουν στον κανονισμό σε όλα τα ζητήματα στα οποία έχουν εντοπιστεί δυσλειτουργίες
και στο παρελθόν και λιγότερες κατά τη γνώμη μου και στον παρόντα χρόνο, αλλά σημαντικές. Δηλαδή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στην νομοθέτηση, στον τρόπο που εισάγονται οι τροπολογίες. Θέλω να σας πω πολλά τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να... Εσάς ήταν νομοσχέδια τροπολογίες. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πως είναι μια βουλή η οποία, εάν μάλιστα ισχύσει και απλά λογική στο απότερο ή στο πιο προσεχές μέλλον όπως θα θέλαμε εμείς, είναι μια γενική δοκιμή μιας τέτοιας βουλής με 8 κόμματα και με ανεξάρτητους. Δεν έχει καμία σχέση με τη βουλή των 3-3,5 κομμάτων που επί δεκαετίες ας πούμε αποτύπωσε την μεταπολίτευση. Δεν πρόκειται περί αυτού. Άρα οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και στη διεξαγωγή των συζητήσεων και στη διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στη λειτουργία των επιτροπών κτλ. Πλην όμως έχουμε προσπαθήσει, σας λέω, επειδή έχουμε προσεγγίσει τα θέματα, παραδείγματος χάρη θα πάμε σε μια σοβαρή αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του κοινοβουλευτικού ελέγχου που θα είναι όπως είχαμε εμείς, ήμουν εγώ μάλιστα τότε υπουργός, για ένα διάστημα προδιετίας, δηλαδή κάθε υπουργείο μάλλον να έχει μια συγκεκριμένη μέρα που να μαζεύονται όλες οι ερωτήσεις προς τον υπουργό, έτσι ώστε να μην υπάρχει η πραγματική αιτία ή οριακά και το πρόσχημα να μην εμφανίζεται ο υπουργός. Εκεί μπορούμε από τις ενδείξεις που έχουμε, από το 50% των απαντήσεων να πάμε στο 75-80% των απαντήσεων. Επίσης για τις τροπολογίες θα πάμε σε μία σειρά ρυθμίσεων. Οι περισσότερες από αυτές να έχουν κατατεθεί πριν να ξεκινήσει η συζήτηση και από εκεί και πέρα οι βουλευτικές οι οποίες θα μπαίνουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διότι αυτό ρητά το υπερασπίζεται το Σύνταγμα, δηλαδή ότι ο βουλευτής μπορεί κατά τη διάρκεια να καταθέσει και να πει στον Υπουργό παρακαλώ. Αυτές ως προς την ένσταση συνταγματικότητάς τους ή ως προς άλλες ελλείψεις να ομαδοποιούνται και στο τέλος διαδικασίας να γίνεται ένα κύκλος από τα κόμματα ειδική συζήτηση. Για να μπορεί ας πούμε, να διεκπεραιώνεται ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ή για τα άσχετα, όπως λένε, νομοσχέδια, τροπολογίες ας πούμε, κτλ. Υπάρχουν οι τρόποι και θα πρέπει κάποτε να συνηθίσουμε να έρχονται μικρότερα νομοθετήματα. Μάλιστα. Το ξέρω πως η αντιπολίτευση και εκάστοτε αντιπολίτευση θα πει, μα δεν έχουν μια συνοχή αυτά. Κι όμως το Υπουργείο Εσωτερικών θα μπορούσε 4 διατάξεις αντί να τις πήρει σε τροπολογίες, σε άσχετα νομοσχέδια, να τις φέρει ένα μικρό νομοσχέδιο το οποίο να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Δηλαδή, μέσα από την εμπειρία μας αυτή θα προχωρήσουμε και επαναλαμβάνω με ευρύτατες συνενέσεις σε καλύτερη νομοθέτηση. Εμείς θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα και θα γυρίσουμε για ένα τελευταίο γύρο με τον Πρόεδρο. Απόψε στις 12 το βράδυ στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου Κόντρα 24 τα λέμε όλα. Καλεσμένοι οι Τρίφων Αλεξιάδης, Κώστας Κυρανάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Γιάννης Δελής, Γιώργος Καβαθάς, Δέσποινας Πανού και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Απόψε τα λέμε όλα στις 12 το βράδυ στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου στο Κόντρα. Αύριο στη Κόντρα News. Να τελειώσει η ομηρία των συμβασιούχων σε Δήμους και Δέκο. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με